μέσα Αυγούστου και η κοινή γνώμη, όχι μόνο του Βελγίου, αλλά ολόκληρου του κόσμου, συγκλονίζεται από τις φρικτές αποκαλύψεις για τη σπήρα των παιδεραστών, στην οποία ενέχονται υψηλόβαθμα στελέχη του δικαστικού και πολιτικού σώματος. Ο εγκέφαλος της σπήρας, Μακ Διντρού, ομολογεί ότι έθαψε στο υπόγειο του σπιτιού του 5 κορίτσια που μέχρι τότε αγνοούντο. Οι συλλήψεις συνεχίζονται. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται και άτομα ύποπτα για παιδεραστία, που όμως δεν φαίνεται να υπάρχει σαφή σχέση με τον προτεργάτη του κυκλώματος, Μακ Διντρού. Η υπόθεση Διντρού, που προκαλεί φρίκη και αποτροπιασμό, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών είναι μια επιχείρηση που ανθεί τόσο στις φτωχές όσο και στις πλούσιες χώρες. Στη διάσκεψη της Στοχόλμης για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση έγινε γνωστό ότι 10 έως 12 εκατομμύρια ενήλικοι μέσα σε 5 ημέρες κακοποιούν σεξουαλικά 1 εκατομμύριο παιδιά μόνο στην Ασία. Οργή στην ελληνική κοινή γνώμη προκάλεσε η κακοποιός δράση του σατανικού παιδεραστή Γεράσιμου Μπίλη Σαμαρά, 51 χρόνων, ο οποίος τα τελευταία 10 χρόνια κακοποίησε σεξουαλικά πάνω από 30 κοριτσάκια από 12 έως 17 χρόνων. Τα οδηγούσε στην Πάρνηθα, τα μαγνητοσκοπούσε και στη συνέχεια τα απειλούσε με τις κασέτες για να μην μιλήσουν στην αστυνομία. Η φρίκη όμως δεν σταματά εδώ. Άλλοι τρεις παιδεραστές έπεσαν τις τελευταίες μέρες στα χέρια της αστυνομίας και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Ο ένας φέρεται ότι εισελγούσε πάνω στον 11χρονο σήμερα νηψιό του και οι άλλοι δύο σε βάρος 13χρονων μαθητριών, τις οποίες για να δεχτούν τις άνομες πράξεις τους, τις χτυπούσαν αλίπητα. Γεια σας. Εικόνες που μας σόκαραν, εικόνες από έναν άλλο κόσμο, δυστυχώς χωρίς αγγελικό πρόσωπο, κυρίες και κύριοι, κατέκλυσαν τον τελευταίο καιρό τις τηλεοπτικές οθόνες. Εικόνες που φώτισαν το σκοτεινό κόσμο της παιδεραστίας και των κυκλωμάτων της παιδικής πορνείας. Εικόνες που άφησαν την κοινή γνώμη άναυδη μπροστά στα σύγχρονα κολαστήρια παιδικών ψυχών και σωμάτων. Όλοι νιώσαμε οργή και οδύνη μπροστά στις τραγικές αποκαλύψεις του Βελγίου. Αγανάκτηση με όσα αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια για άτομα υπεράνω πάσης υποψίας που εκμεταλλεύονται την παιδική αθωότητα εδώ, στη χώρα μας. Έκπληξη μπροστά στα όσα συγκλονιστικά καταγγέλθηκαν στο συνέδριο της Στοχόλμης περί οργανωμένου δικτύου σωματεμπόρων και την ύπαρξη παιδιών και παιδικών πορνείων στην Ελλάδα. Παιδιά για πούλημα, λοιπόν, αθώα θύματα, ανυπεράσπιστα, στο έλεος αδίστακτων εκμεταλλευτών. Σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, φαινόμενο παγκόσμιο, σύμπτωμα κοινωνικό. Και το πρώτο ερώτημα που έρχεται αφόρμητα στο στόμα είναι γιατί στην αποτρόπαιη αυτή ιστορία υπάρχει ένα ανεξήγητο στοιχείο αδράνειας των κοινωνικών αντανακλαστικών. Τουλάχιστον έτσι το εισπράττουμε εμείς εδώ και αυτό θα συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους στην εκπομπή σήμερα. Θα δείτε κάποια πράγματα που βρήκαμε κι εμείς, θα ακούσετε κάποιες συγκλονιστικές καταγγελίες μαζί μας για να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα και να του δώσουμε όση διάσταση προλάβουμε και μπορέσουμε. Είναι ο κύριος Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, καθηγητής ποινικού δικαίου, πρώην υπουργός δικαιοσύνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαγκάκη. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ο κύριος Ιορδάνης Ψημένος δίπλα του είναι διδάκτορ της κοινωνιολογίας και έχει κάνει μια εργασία. Εκείνος έχει ψάξει και έχει βρει πολλά στοιχεία για το τι συμβαίνει με την. Με την εκπόρνευση παιδιών στην Ελλάδα και την εκμετάλλευση, αν θέλετε, τη σεξουαλική αυτών των παιδιών. Δεν ξέρουμε αν η αστυνομία ή οι εισαγγελικές αρχές έχουν κάνει ανάλογες εργασίες ή αν θα πρέπει να πάρουν τα στοιχεία από τον κύριο Ψημένο. Μαζί μας είναι ο κύριος Ιωάννης Αλετράς, δικηγόρος. Θα μας αποκαλύψει στοιχεία μιας άλλης υπόθεσης που παρακολουθεί ο ίδιος, καθώς και ο κύριος Δημήτρης Μπούκουρας, ψυχολόγος, γιατί έχει σημασία να δούμε όταν ένα παιδί κακοποιείται σεξουαλικά, όταν εκμεταλλεύεται κάποιος ένα παιδί σεξουαλικά, πώς είναι ο κόσμος αυτού του παιδιού, τι θα κάνουμε για να το επαναφέρουμε ως ένα υγιές μέλος στην κοινωνία και πώς θα το αντιμετωπίσουμε ως οικογένεια, ως φίλοι, ως κοινωνία. Την συζήτηση αυτή θα παρακολουθήσουν αγαπημένοι φίλοι, κυρίες και κύριοι, από το ΚΑΠΗ Περιστερίου. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Φαντάζομαι ότι είστε κι εσείς όλοι συγκλονισμένοι από αυτά που βλέπετε στα δελτία ειδήσεων και που συμβαίνουν. Και δεν ξέρουμε στη διπλανή μας πόρτα μερικές φορές, έτσι όπως είμαστε απομονωμένοι, τι ακριβώς κρύβεται πίσω. Τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει άγνοια για τις ακριβείς διαστάσεις του φαινομένου. Στη χώρα μας πάντως όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η δικτύωση των διεθνών κυκλωμάτων παιδικής πορνείας είναι πλέον γεγονός.
Ίσως να προκαλέσει έκπληξη το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά εύκολο για τον οποιοδήποτε, ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου, να ενημερωθεί μέσω ειδικευμένων εντύπων για τα σημεία που μπορεί να αναζητήσει ανήλικη συντροφιά. Κάτι τέτοιο συμβαίνει ακόμη και με μικρές αγγελίες. Διεθνή κυκλώματα παιδικής πορνείας χρησιμοποιούν στις επαφές τους στην Ελλάδα κατάλογο οδηγό βελγικού κλαμπ ομοφυλόφιλο με την επωνυμία Σπάρτακος, που περιλαμβάνει 264 στέκια με διευθύνσεις και τηλέφωνα. Οι χρήστες του οδηγού δεν έχουν παρά να απευθυνθούν στα στέκια όπου διευκρινίζεται ότι μπορούν να βρουν Young Company, δηλαδή νεανική συντροφιά. Στην Αθήνα αναφέρονται 89 στέκια και άλλα 175 σε 30 πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας. Παράλληλα, στη χώρα μας κυκλοφορεί κάθε χρόνο ο ελληνικός γκέι οδηγός με λεπτομερείς πληροφορίες για τα σημεία όπου γίνεται το ψωνιστήρι και άλλες παρόμοιου είδους επαφές. Και στα δύο έντυπα τα σημεία αυτά ταυτίζονται. Ζάπη ο Βασιλής Όλγας και στήλη Ολυμπίου Διός. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης στο τμήμα μεταξύ Πέτρου Ράλη και Ιεράς Οδού. Πεδίο του Άρεως στο άγαλμα της Αθηνάς και το πρώην κυποθέατρο της Αλίκης. Στην πλατεία Ομονίας, στην πλατεία Κάντιγκος. Στο μικρό πάρκο δίπλα στο σταθμό Λαρίσης. Στην πλατεία Κολονακίου, στην οδό Αθηνάς. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος οδού Κατσαντώνη και σε άλλα πολλά σημεία. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η πλατεία Κομουντούρη, η οποία για σειρά ετών είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία στα οποία κάθε βράδυ, μόλις κλείσουν τα μαγαζιά, αρχίζει η σιωπηλή, προκαθορισμένη και εμφανέστερη συναλλαγή με θύτες και θύματα του αγοραίου έρωτα. Αυτός εκεί που έρχεται και έχει πάνω του 100.000, 200.000, το παιδάκι το καημένο που έχει να φάει, άρα το παίρνει. Το άλλο είναι περισσότερο. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ούτε αστυνομία, ούτε νόμος. Και η παρανομία συνεχίζεται κατευθείαν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει γνησιότητα σε έναν άνθρωπο κάποτε που ήταν η πλατεία Κουμουντού αυτή, δεν είναι σήμερα. Γιατί κάποτε ερχόμουν εγώ και καθόμουν με τις 2 η ώρα και δεν με πιέζει κανένας. Και τώρα φοβάμαι να κάτω στην πλατεία Κουμουντού. Ξέρετε γιατί? Να σου εξηγήσω απλώς. Υπάρχει ένα θέμα, απλό. Ξέρετε γιατί? Υπάρχει φόβος. Γιατί κάθε μέρα παίρνουν τα παιδάκια. Κάτι φθηνά παιδάκια που τα πουλάνε. Με εκεί μάγκες που τα πουλάνε. Από την ημέρα, πρόσεξε να δεις γίνεται, που δεν υπάρχει αστυνόμευση, στην πλατεία Κουμουντούρ χάθηκε πλατεία. Δεν υπάρχει ούτε ένα αστυνομικός. Εδώ με στην πλατεία να κάνει έλεγχο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σχεδόν μια πενταετία όπου επιμένει πάρα πολύ να ληφθούν μέτρα ενάντια στο σεξουαλικό τουρισμό και ενάντια στην κακοποίηση των σεξουαλική των ανηλίκων, αλλά αυτό γίνεται σε ό,τι μία κουρόντων, δηλαδή και από το Συμβούλιο Υπουργών και από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε μια αρνητική τοποθέτηση, αρνητική τοποθέτηση που είχε έρθει και στη δική μου ερώτηση, με την αιτιολογία ότι αυτό δεν εγγράφονταν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν θέμα εθνικής νομοθεσίας. Κύριε Λετρά, έχετε αναλάβει μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης από το Γεράσιμο Μπίλη Σαμαρά που συνελήφθη στην Πάρνηθα. Μάλιστα. Τι ακριβώς σημαίνει εκεί, πώς θα κινηθείτε? Η υπόθεση έφτασε σε μένα από μια κοινωνική λειτουργό που απευθύνθη το κακοποιηθέν κοριτσέκι. Και από εκεί και πέρα προχωρήσαμε σε κάποιες καταγγελίες στην αστυνομία και πλέον συνελήφθη ο Μπίλη και με τη δικιά μας καταγγελία και με τη δικιά μας βοήθεια. Πιστεύω ότι η πορεία θα είναι ότι θα φτάσουμε στο δικαστήριο, όπου πιστεύουμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα αποδώσει αυτά τα οποία θα πρέπει να αποδώσει στον Η κατάσταση του κοριτσιού, πόσο χρονών είναι το κορίτσι? Το κορίτσι είναι 15 σήμερα. Και αυτό ξεκίνησε όταν ήταν? Κατά τις διηγήσεις της και σύμφωνα με αυτά τα οποία μου είπε, έχει ξεκινήσει πριν από 2-3 χρόνια περίπου. Αν θέλετε να μας δώσετε την εικόνα αυτού του κοριτσιού, να την περιγράψετε, σήμερα πώς είναι? Σήμερα αυτό το παιδί είναι πολύ τραυματισμένο και πολύ σοκαρισμένο. Μάλιστα δε πιστεύω ότι χρειάστηκε ένα ιδιαίτερο θάρρος από την πλευρά της για να φτάσει να πει αυτό το οποίο τη συνέβη και να καταγγείλει τα όσα τη συνέβη από τον Μπίλη. Βέβαια είναι ένα πρόβλημα και πολύ μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό δεν φτάνουν οι πιο πολλές υποθέσεις για μένα στη δημοσιότητα, διότι τα θύματα δεν βγαίνουν ποτέ να πούνε αυτό το οποίο τους συνέβη. Άρα πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι μια γειτονιά βούιζε, αυτό το βουητό δεν πέρασε, αν θέλετε, δεν έβγαινε έξω από τα τείχη αυτής της γειτονιάς? Μα το ίδιο το περιβάλλον, η ίδια η οικογένεια, αν συμβεί τέτοιο πράγμα, δεν θέλει να το βγάλει έξω. Γι' αυτό δεν βγαίνει προς τα έξω. Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες και μάλιστα στατιστικά
από όσες υποθέσεις φτάνουν στα ακροατήρια ή στο, με το φως δημοσιότητας, είναι σε ένα ποσοστό από 1 έως 8, και το οποίο φτάνει από 1 έως και 15. Δηλαδή γίνονται 15 υποθέσεις και μία φτάνει στο φως δημοσιότητας. Μου λέτε δηλαδή ότι οι γονείς κάποια στιγμή γίνονται σιωπηλοί μάρτυρες μιας κατάστασης και δεν ανοίγουν το στόμα τους σε κανέναν? Γενικότερα όλο το περιβάλλον, το οικογενειακό και το κοινωνικό, δεν θέλουν να διαρρεύσει, δεν θέλουν να μαθευτεί αυτό το οποίο συνέβη στο παιδί τους. Μάλιστα. Και εγώ προσωπικά, αν θέλετε την άποψή μου, το θεωρώ σωστό. Ναι, από την άλλη όμως. Από την άλλη, βέβαια, είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο όσο το αφήνουμε, δημιουργούνται μπίλιδες, δημιουργούνται σαμαράδες. Θα φτάσουμε, νομίζω, αν το αφήσουμε πιο πολύ, σε μια κατάσταση να λέμε Βέλγιο γίναμε. Σίγουρα, έτσι, ναι, διότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα περιφρούρησης, που πλέον φτάνουμε σε ένα σημείο να μην είναι τα όποια όργανα τάξεως και η αστυνομία που μπορεί να επιβάλλει και να περιφρουρήσει τις καταστάσεις, αλλά να είναι η οικογένεια αυτό το κύτταρο και αυτός ο φορέας που θα πρέπει να περιφρουρήσει τα παιδιά του. Εσείς, κύριε Ψημένα, έχετε κάνει μια έρευνα για κύκλωμα σωματεμπόρων και παιδεραστών. Τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας ποια είναι? Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει μια ανάπτυξη της παιδικής εργασίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, λόγω και της μετανάστευσης, αλλά και λόγω ότι υπάρχει ζήτηση για εργασία ατυπική. Δεύτερον, ότι μέσα στο κέντρο της Αθήνας έχουν δημιουργηθεί κυκλώματα υποστήριξης ή εκπόρνευσης παιδιών ηλικίας από 8 μέχρι 15-16 χρονών. Μόνο στην Αθήνα? Κοιτάξτε, υπάρχει και από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον υπάρχει και ένα κύκλωμα στην περιφέρεια της Αθήνας, Ανατολική Αττική, και στη Λαμία και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, βρήκα από την έρευνα που έκανα και εκδόθηκε σε βιβλίο το 95, ότι τα παιδιά αυτά δυστυχώς οδηγούνται στην πορνεία λόγω οικονομικής φτώχειας, αλλά και λόγω ότι δεν υπάρχει κοινωνική προστασία των μεταναστών ανηλίκων. Σε αυτό το βιβλίο αναφέρεστε και σε κάποια βασανιστήρια που γίνονται στα παιδιά. Τι εννοείτε, τι βασανιστήρια? Κοιτάξτε, η μελέτη μου, από τα στοιχεία που βρήκα, οδηγήθηκα ότι δυστυχώς πολλά παιδιά έχουν προβλήματα βασανισμού, φυσικής δηλαδή κακομεταχείρισης, για να μπορέσουν να σπρωχθούν στην πορνεία. Αυτό το βρήκα μέσα από την αναζήτηση περισσότερων στοιχείων για την παιδική πορνεία στην Είναι Αθήνα. Είναι απορία μου εύλογη το πώς συγκεντρώσατε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή πώς καταφέρατε να διεισδύσετε σε αυτά τα κυκλώματα? Κοιτάξτε, καταρχήν η μελέτη διήρκησε περίπου τα 4 χρόνια. Και δεύτερον, ακολούθησα την κοινωνιολογική μέθοδο της χιονοστιβάδας, όπου βασικά το ένα άτομο σε οδηγεί σε κάποιο άλλο, και μέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις που είχαμε παιδιά ανήλικα, μπόρεσα και κατάρτισα ένα χάρτη με αυτό την ανάπτυξη αυτής της παιδικής εργασίας. Μάλιστα. Έχω και άλλες ερωτήσεις για εσάς. Θέλω προς το παρόν και ο κύριος Μαγκάκης και ο κύριος Μπούκουρας να ακούσουν ένα τηλέφωνο. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον στοιχείο να έχουμε εδώ, σε αυτές εδώ τις καρέκλες ή εδώ δίπλα σας. Ήταν πολύ εύκολο. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρναμε, αλλά ήταν πολύ εύκολο να βρούμε κάποια παιδιά να έρθουν να μιλήσουν. Με γυρισμένη την πλάτη, αν θέλετε, ή με αλλοιωμένη τη φωνή ή το πρόσωπο για ό,τι του συμβαίνει. Ήταν τόσο εύκολο που δεν το περιμέναμε, και θα πρέπει να σας ομολογήσουμε ότι μπήκαμε στον πειρασμό και θέλαμε να έχουμε, μπορούσαμε να έχουμε ανήλικα παιδιά εδώ στο στούντιο που γνώρισαν ή εξακολουθούν μετά την ενηλικίωσή τους να γνωρίζουν τη φρίκη της αγοραπολισίας, του κορνιού και της ψυχής τους. Μετά όμως από όσα μας διηγήθηκαν 13χρονα κορίτσια που εκπορνεύονται, παιδιά από τη Ρωσία και τη Βόρειο Ήπειρο που ήρθαν και τα συναντήσαμε, όπως και ένα ανήλικο θύμα του παιδεραστή του Μπίλι Σαμαρά, και όταν διαβάσαμε το βουβό πόνο στα μάτια τους και όταν είδαμε την απόγνωση στα πρόσωπά τους, αποφασίσαμε να μην τα βγάλουμε στον αέρα, όπως λέγεται, να μην τους θυμίσουμε τραυματικές εμπειρίες και να μην τα κάνουμε για άλλη μια φορά θύματα. Να μην τα αναγκάσουμε να ξαναζήσουν στιγμές που θέλουν να ξεχάσουν. Γιατί το ζητούμενο αυτής της εκπομπής δεν είναι το θέαμα, όσο φρικτό αποτρόπαιο πλην όμως αληθινό είναι, αλλά ο σεβασμός μας στον άνθρωπο και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ωστόσο, για να καταλάβουμε και να ευαισθητοποιηθούμε, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια φωνή αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο. Είναι η Μαρία στο τηλέφωνο? Ναι. Γεια σου, Μαρία. Γεια σας. Μας παίρνεις, σε παίρνουμε εμείς, μάλλον είσαι στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πόσο χρονών είσαι, Μαρία? Είμαι τώρα στα 18. Είσαι στα 18. Και από τα 15 σου χρόνια τι ακριβώς σου συμβαίνει?
Ο πατέρας μου προσπάθησε να μου... μου ρίχτηκε, εντάξει, προσπάθησε έτσι από καιρό. Εντάξει, όταν μου ρίχτηκε, ήταν στα 15 και μισό. Εκεί πέρα έτσι, επειδή δεν ήθελα να του φέρω έτσι σε μάλωμα με τη μητέρα μου. Δεν το αποκάλυψες? Δεν το αποκάλυψες αυτό στη μητέρα σου, Μαρία? Όχι, δεν ήθελα, γιατί δεν ήθελα να μαλώσουνε. Πώς αντέδρασες στις ορέξεις αυτές τις περίεργες του πατέρα σου, τι έκανες? Τον απέτρεψες? Πολύ άσχημα. Δηλαδή, πολύ συχαμέρα, πώς να το πω. Συχάθηκα πλέον. Είσαι μοναχοκόρη? Ναι. Και η αντίδρασή σου, εφόσον του μίλησες, του είπες κάποια πράγματα, τον χτύπησες, τι έγινε? Μεν λίγο το χτύπησα, αλλά δεν του ήταν αυτού τίποτα. Αλλά δεν του είπα και τίποτα, σηκώθηκα και έφυγα. Σηκώθηκες και έφυγες από το σπίτι? Ναι. Και τι έγινε μετά? Από εκεί πέρα τράβηξα το δρόμο μου, διάβαζα έτσι αγγελίες, αυτά που είναι στα περιοδικά. Κατάφερα έτσι και έκλεινα κάποιους πελάτες, έβγαλα κάποια λεφτά. Τώρα μέσω κινητού μου κλείνω κάποιους πελάτες έτσι και πάω σε διάφορα έτσι μέρη. Να, έχεις το κινητό σου και κλείνεις πελάτες. Ναι. Οι πελάτες αυτοί, είχες 15, 16, 17, 18 χρονών δηλαδή, έπαιρνες τηλέφωνο κάποιους ανθρώπους με βάση αγγελίες, έβαλες και εσύ αγγελία? Έχω βάλει μια αγγελία, ναι, με ψευδόνυμα. Έχεις βάλει αγγελία. Δεν σκέφτηκες αυτή την τραυματική εμπειρία να μην την ακολουθήσεις ως επάγγελμα? Δεν σκέφτηκες ότι ίσως είναι καλύτερα να αλλάξεις δρόμο? Δεν το σκέφτηκες? Πολλές φορές, αλλά μπορώ να σας πω, αυτό ήταν η μόνη διέξοδο μου. Γιατί πήγα να δουλέψω σε πολλά μέρη, ναι, σε βιοτεχνίες αυτά, αλλά όλοι μου ριχνόντουσαν. Πήγες να δουλέψεις, αλλά δεν μπόρεσες να βρεις δουλειά γιατί σου ριχνόντουσαν όλοι. Ναι. Και έτσι αναγκάστηκα και πήρα αυτόν τον δρόμο. Βέβαια δεν με ευχαριστεί, αλλά γιατί να κάνω. Μάλιστα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Μπούκουρα, τη Μαρία? Μου έκανε εντύπωση το ερώτημα που θέσατε, αν μπορούσε να επιλέξει κάτι άλλο, και καταλάβαμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ένα άτομο το οποίο δέχτηκε μια επίθεση μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον και παράλληλα δεν διαπαιδαγωγήθηκε έτσι ώστε να εξοπλιστεί και με γνώσεις και με γνώσεις ειδικές και με γνώσεις για τη ζωή για να βγει, δεν είχε άλλη διέξοδο από το να συνεχίσει να κάνει κάτι το οποίο θεωρεί ότι είναι ένα επάγγελμα που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω, Μαρία, είναι το εξής. Είσαι 18 χρονών. Έχεις διάθεση ακόμη να αλλάξεις, να κάνεις κάτι? Μαρία? Ναι, ακούω. Έχεις διάθεση? Θέλεις να αλλάξεις, αν σου πούν ότι αύριο το πρωί βρίσκεις μια δουλειά και ζεις φυσιολογικά όπως όλος ο κόσμος, χωρίς κινητά τηλέφωνα, χωρίς ραντεβού και χωρίς ροζ αγγελίες, θα το κάνεις? Και βέβαια σε μια ενδεχόμενη δουλειά θα έχεις ένα μισθό ο οποίος είναι περιορισμένος και θα έχεις την άνεση του να βγάζεις κάποια χρήματα που τώρα είναι με αυτή τη δουλειά ίσως περισσότερα από μια δουλειά. Θα το σκεφτείς να το κάνεις? Άλλη. Ναι, θα το δεχτώ. Βγάζεις πολλά λεφτά, Μαρία? Αρκετά. Έχω στην τράπεζα, έχω πάρα πολλά. Με το ερώτημα ήθελα να διερευνήσουμε όλοι, ήθελα να δούμε όλοι μαζί αν υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο, αν υπάρχει ελπίδα. Ναι. Η Μαρία μας έδωσε ένα μήνυμα, έστω είτε το πιστεύει είτε όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι το είπε, ότι υπάρχει ελπίδα για κάτι καλύτερο. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά αυτά τα οποία κακοποιούνται με τον ΑΒ τρόπο, τουλάχιστον ευνουχίζονται από το δικαίωμα στη ζωή. Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Μαρία αν σκέφτηκε ποτέ να καταγγείλει τον πατέρα της. Μαρία? Δεν θέλησα να το κάνω αυτό, γιατί δεν ήθελα έτσι να δημιουργήσω προβλήματα. Πρώτον, τη μάνα μου δεν ήθελα να πληγώσω. Η μητέρα σου αυτή τη στιγμή τι ξέρει για σένα, τι ξέρει ότι έχει συμβεί, ξέρει τι δουλειά κάνεις? Η μητέρα μου δεν ξέρει τίποτα. Και ούτε θέλω να μάθει. Ο πατέρας σου τι ξέρει, ξέρει ότι αυτό που έκανες σε οδήγησε σε αυτό το δρόμο? Δεν ξέρω, από τότε δεν έχω επικοινωνία και ούτε θέλω. Και ούτε θέλεις. Μάλιστα. Όλα αυτά τα γεγονότα που είδες στις ειδήσεις και άκουσες, τα το τι συμβαίνει στο Βέλγιο με την σεξουαλική εκμετάλλευση των ανηλίκων και οι αποκαλύψεις για το ότι υπάρχουν τέτοια κυκλώματα στην Ελλάδα, πώς αγγίζουν, Μαρία, τι σκέφτεσαι? Με πληγώνουν πάρα πολύ, γιατί έχω περάσει κι εγώ αυτό το στάδιο. Οι άνθρωποι που ανταποκρίνονται στην αγγελία σου και που πηγαίνεις μαζί τους,
είναι που πήγαινες ή και που πηγαίνεις ακόμα στα 16, στα 17, στα 18, είναι μεγάλης ηλικίας? Είναι από όλες τις ηλικίες. Είναι από όλες τις ηλικίες. Ναι. Είναι γνωστοί άνθρωποι στην κοινωνία όχι, της Θεσσαλονίκης? Όχι, άγνωστοι. Είναι άγνωστοι. Μάλιστα. Το είπες το πολύ αφορμητά. Παίρνω τηλέφωνο. Δεν θα σου ζητούσα να τις αποτέλεσες. Μετά που με παίρνω στο κινητό, εξακριβώνω ποιος είναι και ύστερα πάω. Μάλιστα. Ασκεί το αρχαιότερο επάγγελμα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι πώς ξεκίνησε. Δεν ήταν επιλογή της να το κάνεις στα 20. Αιμομυκτική καθαρά. Μαρία, τι πιστεύεις, τι περιμένεις εσύ τώρα, πώς βλέπεις τη ζωή σου, σε 5 χρόνια τι θα γίνει, σε 10. Θα συνεχίσεις, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Δεν ξέρω, αυτό εξαρτάται. Από τι, Μαρία? Ανάλογα. Πέρα από τα λεφτά που παίρνεις, θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά, έτσι κι αλλιώς καλύπτεσαι πίσω από μια ανωνυμία. Σ' αρέσει αυτό που κάνεις? Να πω την αλήθεια, όχι. Όχι. Αλλά και απ' την άλλη, τη στιγμή που δεν φέρονται σαν άνθρωποι, μόνο αυτός ο δρόμος απομένει. Μέσα σου κατηγορείς τον πατέρα σου για αυτό που έχεις γίνει? Πολύ. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Θέλουμε 1-2 λεπτά να βάλουμε σε τάξη αυτά που ακούσαμε. Έχουμε ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη Θεσσαλονίκη και άλλο το οποίο θα δείτε στη συνέχεια. Θα ακούσουμε τα σχόλια του κυρίου Μαγκάκη σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, να πάμε σε διαφημίσεις τώρα και επιστρέφουμε στο κεντρί. Από σήμερα λοιπόν είμαστε επιχειρηματίες. Με δικό μας αρχιτεκτονικό γραφείο. Περάστε, κύριε αρχιτέκτον. Ευχαριστώ, κυρία μου. Να βάλω καφέ. Καλή ιδέα. Φαίνεται καθαρό, αλλά... Άζαξ Ούλτρα. Πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό από τα κοινά καθαριστικά. Τώρα το καθάρισμα γίνεται πιο εύκολο από ποτέ. Κάτι άλλαξε εδώ μέσα. Ακριβώς. Είναι σαν το σπίτι. Άζαξ. Καθαριότητα όπως εγώ τη θέλω. Όταν ο εχθρός της υγείας των δοντιών σας είναι αόρατος, η λύση είναι μία. AIM Baking Soda. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Κάθε μέρα είμαστε κοντά σας και σας ενημερώνουμε για τις τάσεις του ζωδίου σας. Πώς θα εξελιχθούν τα οικονομικά σας, ποιοι είναι οι τυχεροί σας αριθμοί, πώς είναι η ερωτική σας ζωή και άλλα. Θυμηθείτε ότι από τις 10 το βράδυ μπορείτε να έχετε τις προβλέψεις επόμενης ημέρας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 090 24 24 προσθέτοντας στο τέλος τα δύο ψηφία του δικού σας ζωδίου. Ανακαλύψτε το νέο Nivea Balsam Douche, ειδικά για την ευαίσθητη επιδερμίδα. Νέο Nivea Balsam Douche, διάφανη και αγνή περιποίηση με προβιταμίνη Β5 χωρίς συντηρητικά. Τόσο φυσικό που η επιδερμίδα σας το απορροφάει, σας φουγκάρει. Νέο Nivea Balsam Douche. Τίποτα λιγότερο από αγνή περιποίηση. Έφτασε το νέο παπί 2-1 με χλώριο και καθαριστικούς κόκκους. Πρώτη επίθεση. Απολύμανση με χλώριο και τέλος τα μικρόβια. Δεύτερη επίθεση. Καθάρισμα με εκατοντάδες καθαριστικούς κόκκους και ούτε ίχνος βρωμιάς. Νέο παπί 2-1 με χλώριο και καθαριστικούς κόκκους. Από τη Johnson. Θέλετε πλυντήριο? Αυτή την εβδομάδα ο Κοτσόβολος σας δίνει πλυντήριο Curtin μόνο 8.800 το μήνα και χωρίς προκαταβολή. Έχει διαφορά. Είναι το Κοτσόβολο. Με μαγεύει ο τρόπος που ο χρόνος κυλάει και αφήνει τα σημάδια του. Αλλά στην επιδερμίδα μου δεν θέλω να φαίνεται κανένα ίχνος. Νέα αντιρρητηδική Nivea Visage με βιταμίνη Α και Ε. Η βιταμίνη Α ανανεώνει την επιδερμίδα και η βιταμίνη Ε προφυλάσσει από τη δημιουργία νέων ρητίδων. Nivea Visage, αντιρρητηδική κρέμα προσώπου. Και αφήστε το χρόνο να κυλάει ελεύθερα. Τέτα τέτ με την πιο καλή παρέα. Τέτα τέτ με κέφι, φαντασία. Τέτα τέτ με χιούμορ. 090 24 23 22. Με ένα απλό τηλεφώνημα ελάτε τέτα τέτ με την πιο όμορφη συντροφιά. 090 24 23 22. Κάντε νέους φίλους. Ανανεωθείτε. Γνωρίστε καινούργια πρόσωπα με το πιο ευχάριστο τηλεφώνημα. 090
24, 23, 22. Γιατί ένα τετατέτ μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Τηλεραντεβού. Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να γνωρίσετε νέους φίλους. Καλέστε τώρα στη μεγαλύτερη γραμμή γνωριμιών στην Ελλάδα και κλείστε ραντεβού με το άτομο που σας ενδιαφέρει. 090 24 25 24. Το τηλεφώνημα που θα σας φτιάξει τη μέρα και, ποιος ξέρει, μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Ότι σε λίγο θα ακούσουμε και την κυρία Μαραγκοπούλου, η οποία ήδη παρακολουθεί την εκπομπή. Προς το παρόν, ο κύριος Μαγκάκης. Κύριε Μαγκάκη, τα ακούσατε και φαντάζομαι μοιράζεστε τα ίδια συναισθήματα που έχουμε όλοι μας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Περιμέναμε τις αποκαλύψεις στη Στοχόλμη για να ζητήσουμε την επέμβαση της εισαγγελίας. Δεν γνωρίζαμε ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση ανθεί στην Ελλάδα. Πάρα πολύ σωστό και κέριο το ερώτημά σας και μπράβο που το κάνετε. Γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικό ότι περιμέναμε την αποκάλυψη αυτού του εκτρώματος του κοινωνικού που λέγεται παιδική πορνεία για να αντιδράσουμε και δεν ξέρω αν αντιδράσαμε. Γιατί δεν έχω δει καμία σοβαρή κίνηση από πλευράς εισαγγελίας η οποία έπρεπε αμέσως να κινηθεί. Έπρεπε να διατάξει αμέσως προκαταρκτική τουλάχιστον εξέταση να δει τα στοιχεία που κατετέθησαν από τους Έλληνες εκπροσώπους, από τους ξένους. Αυτό είναι μείζον θέμα. Έτσι. Πελώριο εδώ απεκαλύφθη. Μια απίστευτη πληγή ότι στον τόπο μας λέει έχουμε 250 τόσα πορνεία παιδιών. Και καθόμαστε. Και δεύτερον, τι γίνεται με την αστυνομία. Κάποτε υπήρχε ένα αρμόδιο τμήμα. Αυτό το αρμόδιο τμήμα ανέχεται αυτή την ιστορία που γίνεται στην πλατεία Κουμουνδούρου. Εδώ ξέρουμε ορισμένα επίκεντρα που συντελείται αυτή η αγοροπολισία μικρών παιδιών. Και αυτό τι το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι τροχαίες παραβάσεις, με αδιαφορία που να μπλέξουμε. Και σήμερα η Μαρία έκανε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Είδατε πώς ασκείται το επάγγελμά της μέσω των ροζ αγγελιών και το κινητό τηλέφωνο. Και το κινητό τηλέφωνο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει αυτό που τόσο καιρό φωνάζουμε. Οι ροζ αγγελίες, στον βαθμό που συνιστούν, προσφορά για την τέλεση εγκλήματος, είναι εγκληματικές ενέργειες και επομένως και οι ίδιες πρέπει να απαγορεύονται, δεν προσβάλλουν την ελευθεροτυπία. Δεν είναι παρέμβαση στην ελευθεροτυπία να λες στον άλλον ότι δεν μπορείς να διαφημίζεις και να προσφέρεσαι στην τέλεση εγκλήματος. Κύριε Μαγκάκη, μερικοί επομένως, ότι δεν είναι έγκλημα η πορνεία ή η διευκόλυνση, γιατί είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο βρίσκει διέξοδο. Και ανέχονται την πορνεία. Όχι, δεν μιλάω για την πορνεία. Μην τα μπλέκουμε όλα τα θέματα. Έτσι. Άλλο η πορνεία. Επειδή μιλήσατε για έγκλημα. Όχι, μιλάμε την πορνεία των παιδιών, των ενηλίκων. Εκεί θα σας θυμίσω και ο ίδιος ο Φρόιντ, ο συνάδελφός σας. Ο οποίος ως ως ψυχολόγος και γιατρός ασφαλώς δεν τα βλέπε ποτέ τα φαινόμενα από την εγκληματολογική σκοπιά. Τα βλέπε από την ψυχολογική. Δεν ξέρω αν ζούσε όμως, σήμερα ο Φρόιτ. Όχι, όμως, ναι, ναι. Όμως την κακοποίηση την ερωτική ανηλίκων την έλεγε ο ίδιος ο Φρόιτ έσχατον έγκλημα. Διαστροφή. Διαστροφή, έγκλημα. Ξέρετε. Όχι διαστροφή. Έσχατο έγκλημα. Ψυχολο... έγκλημα. Μεταχειρίζεται τη λέξη έγκλημα. Και γι' αυτό το έσχατο έγκλημα εμείς τι κάνουμε. Τίποτα. Και το ερώτημα. Ξέρετε, το οργισμένο ερώτημα, κύριε Μαγκάκη, που έρχεται στα χείλη όλων και αυτών που βρίσκονται εδώ σήμερα και όσων μας παρακολουθούν είναι. Γιατί δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε και να εξαρθρώσουμε τα κυκλώματα παιδεραστία. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό κύριε Ράγιου είναι. Όταν μιλάμε λέμε ότι πρέπει να γίνει πρόληψη και τα λοιπά. Ποια πρόληψη. Η πιο πρόληψη αμέσου αποδόσεως είναι η καταστολή. Έτσι. Και η καταστολή είναι η εξωτερική του μηχανισμού. Είπε ο κύριος συνάδελφος ότι εδώ έχουμε μια έξαρση όλων αυτών των νοσηρών φαινομένων λόγω της εισόδου των παιδιών από τις χώρες τις δυστυχισμένες, ξεριζωμένα κτλ. Και διαρωτώ με. Τι κάνουν με αυτά τα παιδιά στα φανάρια. Μια πολιτισμένη κοινωνία, ένα, θα έπαιρνε τα παιδιά αυτά υπό την κοινωνική της προστασία και θα συνελάμβανε και θα εξουδετερώνε τα γνωστά κυκλώματα που είναι από πίσω. Ανταυτού τι ακούσαμε προκαιρού. Ακούσαμε ότι έγινε, λέει, απέλασης 500 παιδιών των φαναριών. Δηλαδή, τα θύματα
Τα διώξαμε. Τι μου λέτε όμως, τους δεν δράστες, το τους αφήσαμε. Γιατί δεν το κάνουμε, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν ξέρω, κύριε Ράγιο, είναι τόσες οι ανεπάρκειες που έχει να επιδείξει αληθινά η ελληνική διοίκηση και η ελληνική εξουσία. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχω πιστεύω και θα το πω, έχουμε χάσει πραγματικά τα ανακλαστικά μας τα ηθικά. Μάλιστα. Αντιδρούμε τελείως προσωρινά, διαβάζουμε τις εφημερίδες, βλέποντας και ύστερα το ξεχνάμε, έρχεται το καινούριο, έρχεται άλλη περίπτωση. Εμείς το ξεχνάμε. Αυτό... Το κράτος γιατί να το ξεχνάει. Γιατί και αυτό, και αυτό υπόκειται είναι από ανθρώπους, υπόκειται στις ίδιες λειτουργίες, στον νόμο ακριβώς αυτό. Να παθαίνει, αντιδρά και παθαίνει ανοσία. Να βάλουμε στην κουβέντα την κυρία Αλίκη Μαραγκοπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας, πρόεδρο του Ιδρύματος για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών. Κυρία Μαραγκοπούλου, σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στην εκπομπή μας. Την περασμένη Τετάρτη, κυρία Μαραγκοπούλου, καταθέσατε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τη διαφήμιση σεξουαλικών υπηρεσιών από ανηλίκους σε διάφορα έντυπα. Ποια ήταν αυτή η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι? Κοιτάξτε, οι μήνυσεις δεν είναι ειδικά για τη διαφήμιση μόνο. Είναι κυρίως για τα κατά των εμπόρων, των σωματεμπόρων, οι οποίοι βάζουν τις διαφημίσεις και προσφέρουν τα παιδιά. Οφείλω να σας πω το εξής, ότι όσα ελέγχθησαν ως τώρα είναι όλα ενδιαφέροντα και φυσικά τραγικά. Εκείνο όμως το οποίο είναι το πιο σοβαρό από όλα είναι το γεγονός ότι... σήμερα λαβαίνει άλλη μορφή το φαινόμενο αυτό. Η παλιά μορφή ήταν ότι ορισμένα παιδιά γίνονταν αντικείμενα διεστραμμένης γενετήσιας τάσης. Δηλαδή, ερωτικά τα χρησιμοποιούσαν οι παιδεραστές. Σήμερα, εκτός από τους μεμονωμένους παιδεραστές, το πράγμα έγινε εξαιρετικά σοβαρότερο. Δηλαδή, σήμερα έχουμε οργανώσεις διεθνούς εμβέλειας, μαθείες με άλλα λόγια, οι οποίες συστηματικά οθούν τα παιδιά προς σεξουαλική εκμετάλλευση για κερδοσκοπικούς λόγους. Έχει γίνει παγκόσμια, δηλαδή, επιχείρηση εις βάρος των παιδιών. Άλλοτε τα παιδιά, όπως είπα, ήταν αντικείμενο διαστραμμένης γενετήσιας τάσης, σήμερα είναι καθαρά εμπόρευμα για σεξουαλική χρήση. Έχει γίνει τόσο επικίνδυνη η κατάσταση, ώστε σήμερα υπολογίζεται ότι 1 εκατομμύριο παιδιά είναι η ετήσια φουρνιά νέων παιδιών τα οποία εισάγονται στην πορνεία. Είναι ασυγκρίτως πιο επικίνδυνη κατάσταση από άλλοτε, διότι αυτές οι οργανώσεις, οι εγκληματικές, οι μαφίες, οι οποίες σημειωτέουν πολλές φορές, συνδυάζουν τη δράση τους αυτή και με το εμπόριο των ναρκωτικών. Αυτές οι μαφίες, λέω, έχουν οργανώσει συστηματικά την αύξηση αφενός μεν της ζήτησης παιδιών, της ανομαλίας δηλαδή της παιδεραστίας, και από την άλλη, της προσφοράς. Τη ζήτηση την αυξάνουν για να αυξήσουν την προσφορά, δηλαδή αυτές, τα κέρδη. Κυρία Μαραγκοπούλου, τα κέρδη τους, με συγχωρείτε μια στιγμή, ναι, θέλω να σας πω τούτο. Παρακαλώ. Ότι τα κέρδη διεθνώς υπολογίζονται σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ελλάδα, ένας μέσος σωματέμπορος παιδιών τα οποία εκδίδει, ιδίως είναι ξένα παιδιά αυτά, υπολογίστηκε από τον κύριο Ψημένο ότι κερδίζει 1 εκατομμύριο δραχμές την ημέρα. Με τέτοια κέρδη καταλαβαίνετε πόσοι αγοράζονται και πόσοι πουλιώνται. Στο ερώτημα που θέσατε όμως, κυρία Μαραγκοπούλου, ότι όλα αυτά τα παιδιά που εκδίδονται, πώς τα βρίσκουν οι πελάτες και όχι η αστυνομία, πήρατε καμιά απάντηση? Όχι, μέχρι στιγμής θα ειδούμε. Και ακόμη ήθελα να σας πω το εξής, ότι αφότου άρχισε ο θόρυβος αυτός, σημειώστε ότι εγώ την πρώτη ανακοίνηση του θέματος την έκανα το 1990 με συνέντευξη τύπου την οποία δώσαμε στο Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Έφερα διεθνή στοιχεία, έκρουσα του κόδωνα κινδύνου για την Ελλάδα και προέβαλα ένα φιλμ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Νορβηγίας που είναι ανατριχιαστικό, με παιδιά όλου του κόσμου τα οποία γίνονται θύματα τέτοιας εκμετάλλευσης. Οφείλω όμως να κάνω και μία παρατήρηση ενδιαφέρουσα και από κοινωνιολογική άποψη και από εγκληματολογική. Ίσα με τώρα
όταν ήταν γνωστό, για να το πω εγώ, από το 1990 τα στοιχεία υπήρχαν και πιο πριν. Ήταν γνωστό ότι γίνονται αυτά τα πράγματα εις βάρος παιδιών ιδίως του τρίτου κόσμου. Το εμπόριο αυτό, συνεργαζόμενο και με το σεξοτουρισμό, εκμεταλλευόταν εκτρά τα παιδάκια των φτωχών χωρών της Ασίας και μερικών της Νοτιού Αμερικής. Δεν συγκινούμεθα καθόλου, όχι μόνο, αλλά οφείλω να σας πω ότι καθώς πρέπει κύριοι και καλοί πατέρες με τα δικά τους παιδιά, δεν εδίσταζαν καθόλου να πάνε στην Ταϊλάνδη και να κακοποιήσουν σεξουαλικά ένα εξάχρονο παιδάκι ή επτάχρονο παιδάκι. Τώρα που πνιγήκαμε, γιατί εγέμισαν οι δικές μας χώρες από τέτοια φαινόμενα, λόγω της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης, όπως ξέρετε, και της φτώχειας που έπεσε σε πολλούς ανθρώπους αυτών των χωρών κτλ., τώρα αρχίζουμε και συγκινούμεθα. Αλλά ακόμα περισσότερο η συγκίνηση ανέβηκε όταν είδαμε ότι θύματα μπορεί να είναι και τα δικά μας. Ακριβώς. Εκείνο που έχει προκαλέσει σοκ σε όλους είναι ότι από τη στιγμή που άρχισε να γίνεται ο θόρυβος, βγαίνουν τα κανάλια, γίνονται εκπομπές, βγαίνουν στοιχεία, αντί να βλέπουμε να μειώνεται το φαινόμενο ή να σταματούν να βγαίνουν στη δημοσιότητα κάποια πράγματα και να κινούνται ελεύθερα όλοι αυτοί, είναι χειρότερα τώρα μου φαίνεται. Εγώ να σας πω ότι βλέπω. Βλέπω ότι αφότου άρχισε ο θόρυβος, έχουν αποκαλυφθεί αρκετές περιπτώσεις παιδεραστίας. Αλλά περιπτώσεις σωματεμπόρων, οι οποίοι έχουν οργανώσει για κερδοσκοπικούς σκοπούς την εκμετάλλευση των παιδιών, δηλαδή περιπτώσεις προσώπων τα οποία κερδίζουν πολλά λεπτά από αυτή την υπόθεση, δεν είδα μέχρι στιγμής να αποκαλυφθούν. Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για να ολοκληρώσουμε και να σας ευχαριστήσουμε το εξής. Κατά τη δική σας άποψη, κυρία Μαραγκοπούλου, υπάρχει ανικανότητα από πλευράς αστυνομίας ή απλά η ευαισθητοποίηση του κόσμου και των θυμάτων ανοίγει τα ερμητικά κλειστά στόματα? Ακούστε, εγώ ξέρω, επειδή είχα καταγγείλει και στην αστυνομία προετών το θέμα, ξέρω ότι μου είχαν απαντήσει ότι δεν διαθέτουν επαρκείς δυνάμεις. Ότι το μέγιστο μέρος της αστυνομίας μας διατίθεται για την προστασία των υψηλών προσώπων. Α, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Και ότι δεν έχουν αρκετές δυνάμεις για να αποδειχθούν και σε τέτοιου είδους έρευνες. Ξέρω όμως επίσης ότι, όπως σας είπα και πριν, είμαστε πολύ ανεκτικοί. Οι κοινωνίες μας ήταν πολύ ανεκτικοί όταν αφορούσαν τα παιδιά του τρίτου κόσμου. Τώρα αρχίσαμε, οι κοινωνίες, δόξα τω Θεώ, πρέπει πρώτες να ευαισθητοποιηθούν. Και άμα ευαισθητοποιηθούν οι κοινωνίες, να είσαστε βέβαιοι και αν ασκηθεί και πίεση σοβαρή από τις οργανώσεις τις μη κυβερνητικές, οι οποίες ασχολούνται με τα θέματα προστασίας του παιδιού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ., να είσαστε βέβαιοι ότι θα ξυπνήσουν τουλάχιστον εν μέρη και όλες οι αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την άσκηση της δίωξης. Κυρία Μαραγκοπούλου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τι να σας πω, ας είναι και άλλοι άνθρωποι όπως εσείς σε εγρήγορση για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και σας συγχαίρω κι εγώ για αυτή την εκπομπή που κάματε. Και άκουσα και την αρχή που το θέσατε πολύ σωστά και ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, εδώ πρόκειται, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει να σας προσθέσω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Τα παιδάκια τα οποία χρησιμοποιούνται από ηλικία 5-6 ετών, υποχρεώνονται να παίρνουν αμφεταμίνες για να μπορούν να εργάζονται επί ώρες μακρές. Το αποτέλεσμα είναι ότι συνήθως τα παιδιά αυτά δεν υπερβαίνουν την ηλικία των 20 ετών. Πεθαίνουν. Και αν τύχει και την υπερβούν, είναι κουρέλια σωματικά και ψυχικά. Κυρία Μαραγκοπούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, να με ειδοποιούν ότι έχουμε ένα ενδιαφέρον τηλέφωνο. Να πάμε στο βίντεο της Μελίνας Καραπαναγιωτίδη από την Θεσσαλονίκη και να γυρίσουμε με τα ερεθίσματα που μας έδωσε η κυρία Μαραγκοπούλου να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τους προσκεκλημένους στο στούντιο. Πάμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη. Καθώς πρέπει, κύριοι, ψωνίζουν ανήλικα παιδιά στο πάρκινγκ του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου δωρεάν είναι μόνο η στάθμευση. Όλα τα άλλα πληρώνονται πολύ ακριβά. Δύο ανήλικα αγόρια πριν από 3 χρόνια συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν επειδή εκβίαζαν έναν ομοφυλόφιλο καθηγητή πανεπιστημίου. Είχαν βιντεογραφήσει τις ερωτικές τους περιπτύξεις και τους ζητούσαν μερικά εκατομμύρια για να μην μοιράσουν κασέτες. Ο καθηγητής όμως ειδοποίησε την ασφάλεια και τα παιδιά οδηγήθηκαν στα κρατητήρια. Το ένα από αυτά τα δύο παιδιά, 19χρονος πια Σπύρος, μιλάει στη Μελίνα Καραπαναγιωτίδη για τις πράξεις του και για το δρόμο που είχε πάρει κάποτε, αλλά άφησε εδώ και καιρό πίσω του.
Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν δύο ανήλικα αγόρια επειδή εκβίαζαν ένα καθηγητή πανεπιστημίου με βιντεοκασέτα που τράβηξαν κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής τους πράξης. Όμως ο καθηγητής κατήγγειλε το γεγονός και τα δύο ανήλικα παιδιά, 15 και 17 χρόνων, οδηγήθηκαν στη φυλακή. Γιατί μπήκες φυλακή? Για μια απόπειρα εκβιασμού που είχε γίνει τότε. Εκβίαζες κάποιον? Έναν ομοφιλόφιλο καθηγητή. Ένα ομοφιλόφιλο καθηγητή πανεπιστημίου. Που είχαμε γνωρίσει σε ένα πάρκινγκ εδώ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μας προκάλεσε με τις κινήσεις του, ήρθε πρώτος, μας μίλησε και προχωρήσαμε στον εκβιασμό. Βγάλαμε δηλαδή μια βιντεοκασέτα με την οποία τον εκβιάζαμε για να μας δώσει κάποια χρήματα. Στο πάρκινγκ αυτό τι γίνεται ακριβώς? Το περισσότερο νέων που περνάει από εκείνο το πάρκινγκ είναι ανήλικοι, γιατί είναι πάνω στο δρόμο, είναι πέρασμα. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε σημείο της Θεσσαλονίκης να περάσει, για να κατευθυνθείς, περνάς από εκείνο το πάρκινγκ. Είναι καθ' αυτούς σχεδόν μόνο άντρες και οι πιο πολλοί από αυτούς, μπορώ να σας πω, ότι είναι επώνυμοι. Επώνυμοι Θεσσαλονικείς, οικογενειάρχες, τι? Οικογενειάρχες Θεσσαλονικείς, επώνυμοι. Δηλαδή, ανθρώπους που είναι αξιοσέβαστοι στην κοινωνία. Συνήθως πώς γίνεται το ψάρεμα, από τα αυτοκίνητα, από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο? Την ώρα που περνάς, σε φωνάζουν να σου πούμε και μπαίνουν αμέσως σχεδόν στο θέμα. Τι σας λένε ακριβώς? Ότι εντάξει, μας άρεσε, ότι ξέρω εγώ και... Πόσα λεφτά δίνουνε? Δίνουνε ανάλογα την περίπτωση. Δεν έχει ταρίφα. Μάλιστα. Στο τηλέφωνο με ειδοποιούν ότι είναι ο Αντώνης. Ναι. Μας ακούει ο Αντώνης? Ναι, τα ακούω. Αντώνη, αν με έχουν ενημερώσει σωστά από το ακουστικό, έχεις κατηγορηθεί για εκμετάλλευση δύο 14χρονων κοριτσιών? Ναι, έτσι έχω κατηγορηθεί, αλλά υπάρχει ανέρεση της μίας. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει, όχι να σου δώσω βήμα για να μου εξηγήσεις γιατί το έκανες, επειδή θέλεις να καταγγείλεις κάτι άλλο εσύ από την πλευρά σου. Ποιο είναι αυτό? Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι το πρόβλημα γενικά ξεκινάει από την οικογένεια. Δεν μιλάω για τη δική μου την περίπτωση, μιλάω γενικά. Δηλαδή? Τι σημαίνει ξεκινάει από την οικογένεια? Δηλαδή, ότι υπάρχουν προβλήματα, ορισμένα προβλήματα με τις οικογένειές τους. Μου λες δηλαδή ότι η οικογένεια σπρώχνει το παιδί στην εκπόρνευση? Όχι, δεν μιλάω για αυτό συγκεκριμένα. Μιλάω ότι με τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στις οικογένειες, οι κοπέλες φεύγουν από το σπίτι τους, ζητούν την ελευθερία τους. Ναι. Και γίνονται, πέφτουν θύματα ορισμένων επιτηδίων. Εσύ είσαι λες ότι είσαι ένας από αυτούς τους επιτηδίους? Όχι, εγώ είμαι απλώς θύμα συγκυριών. Εσύ είσαι θύμα συγκυριών. Θέλεις να μου πεις αυτά τα κορίτσια που τα βρήκες για να έχουμε μια εικόνα του τι γίνεται? Δηλαδή, ήρθαν και σε βρήκαν αυτά τα κορίτσια? Όχι, δεν με βρήκανε. Συναντηθήκαμε τυχαία. Μου ζητήσανε κάποιο τσιγάρο, τις έδωσα. Προθυμοποιήθηκα να μείνουν σπίτι μου. Μείνανε περίπου 10 μέρες. Αυτό ήταν. Διαμαρτύρομαι. Και πολύ καλά. Αυτά να τα πει ο κύριος στο Εδόλιον. Θα τα πω. Έχει δικαίωμα μόνον στο Εδόλιον. Από το Εδόλιο να μιλήσει και να εξηγήσει τις πράξεις του. Όχι να βγαίνει στην τηλεόραση και να μεταβάλλεται σε κατήγορον και τιμητήν της οικογένειας και δεν ξέρω τι και να μας δίνει και οδηγίες. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Η θέση σου είναι στο Εδόλιο του κατηγορουμένου, παιδί μου. Και εκεί θα πεις ό,τι έχεις να πεις, να υπερασπίσεις τον εαυτό σου. Όχι έχεις το θράσος να παίρνεις τηλέφωνο και να μιλάς στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Μαγκάκη, έχει ενδιαφέρον, ίσως είναι πολύ προκλητικό έτσι όπως το λέτε, έχει ενδιαφέρον να μας δώσει, τη διάσταση του ότι σπρώχνονται από την οικογένεια τα παιδιά. Δεν μπορεί στη δημοσιότητα να βγαίνει ο κατηγορούμενος για τέτοια απέσια πράξη και να μας τις πληροφορίες που έχει να δώσει θα τις δώσει στον εισαγγελέα ή στον ανακριτή. Μάλιστα. Εσύ έχεις δικαιολογία για τον εαυτό σου, Αντώνη, για αυτά που έχεις κάνει? Λυπάμαι, αρνούμε να ακούσω την δικαιολογία του Αντώνη. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να την πει, κύριε Μαγκάκη. Τον Αντώνη θα τον συναντήσω, λυπάμαι, κύριε μου. Θα τον συναντήσω στο ακροατήριο. Λυπάμαι. Κύριε Μαγκάκη, θα θέλαμε να σας ακούσουμε κι άλλο. Όχι. Δεν μπορώ να ακούω δημόσια να έχει βήμα δημόσιο ο κατηγορούμενος για κάποιον. Εμάς από την άλλη μας ενδιαφέρουν τα στοιχεία κύριε που έχει να μας δώσει. Μου επιτρέπετε. Αν θέλετε, επειδή να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη. Να ευχαριστήσουμε. Επειδή με την ίδια ευαισθησία αντιμετωπίζουμε και εμείς τις περιπτώσεις αυτές,
Πιστεύω, κυρία Ράγιο, ότι από την πλευρά του κυρίου καθηγητού σωστά έγινε αντίδραση, διότι δεν μπορεί να δώσουμε βήμα στον κάθε κύριο Αντώνη. Έχει ενδιαφέρον όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω πραγματικά, ότι κάθε στοιχείο για αυτές τις περιπτώσεις έχει σημασία να το ξέρουμε. Κυρία Πιστεύω Ράγιο, ότι δεν ουθετείται κανείς, ούτε λύνεται το πρόβλημα από τις όποιες σκέψεις μπορεί να εκφράσει ο κάθε Αντώνης. Τα στοιχεία αυτά, ότι πραγματικά αμφιβάλλεται όμως για το γεγονός ότι υπάρχουν γονείς που αδιαφορούν για τα παιδιά και καταλήγουν στον δρόμο. Δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το ξέρουμε. Μου επιτρέπετε, τη διαπίστωση αυτή μπορούμε να την κάνουμε όλοι εμείς και μπορεί να την κάνει και ο κάθε ένας μας, χωρίς να χρειάζεται την όποια συνδρομή του κυρίου Αντώνη. Ξέρετε, έτσι πιστεύω. Γιατί δεν ήρθα στην πλευρά πλέον του θύματος να το πει. Δει και που το έχει κάνει πράξη στη ζωή του. Δεν τιμάμε δεν κανέναν πιστεύω, εδώ εμείς, κύριε Ράγιο. Είναι σαφές ότι δεν τέλος τιμάμε. Πάνω, αλλά θεωρώ ότι το να ακούγεται τι συμβαίνει ξυπνάει τις συνειδήσεις περισσότερο. Έμεσα όμως, όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Μαγκάκης, δώσαμε μια δυνατότητα σε αυτόν τον άνθρωπο, έμεσα για την τηλεόραση, να μιλήσει και να δικαιολογήσει κάτι το οποίο τον εαυτό του. Κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει στο δικαστήριο. Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν ξέρουμε ποιος είναι. Καταξιώθηκε από κανέναν. Είναι ένα όνομα. Όσον αφορά το φαινόμενο, το ξέρουμε πολύ καλά και μπορούμε να το πληροφορήσουμε κι εμείς. Ότι πραγματικά υπάρχουν κορίτσια στην εφηβεία ή στην προεφηβεία τα οποία αντιδρούν στις συνθήκες και τις καταστάσεις οικογενειακές, φεύγουν και από εκεί πέρα είναι ευάλωτες για οτιδήποτε και οδηγούν. Εδώ είναι όμως το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε, έστω και με αυτό το τηλέφωνο, κύριε Μπούκουρα, η οικογένεια ποια είναι. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τον τιμητή της ελληνικής οικογένειας, έτσι όπως είπε ο κύριος Μαγκάκης, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να αναζητήσουμε και ευθύνες στην ελληνική οικογένεια. Σαφώς. Αλλά ο κύριος Μαγκάκης δεν νομίζω ότι έφυγε γι' αυτό. Έφυγε και το είδαμε πάρα πολύ καλά, γιατί αγανάκτησε όπως κι όλοι μας, βέβαια, το γεγονός. Και εγώ, μακάρι να μπορούσα να φύγω κι εγώ έτσι. Αλλά εμένα με ενδιαφέρουν τα στοιχεία όλα. Ναι. Να τα έχω. Παρακαλώ το μικρόφωνο, αν θέλετε. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι το εξής. Άκουγα από μικρός τους μεγάλους ανθρώπους, τους εγγράμματους, τους σοφούς, να λες είναι ότι η διαπαιδαγώγηση του παιδιού πρώτον αρχίζει από τους γονείς και η δεύτερη διαπαιδαγώγηση από τον δημοδιδάσκαλο. Εσείς ακούγοντας όλα αυτά θεωρείτε ότι οι γονείς έχουν μερίδιο ευθύνης για όλα αυτά που γίνονται, κύριε? Βεβαίως, εκεί θα καταλήξω, ότι αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν πέσει σε αυτά τα κυκλώματα είναι από την αδιαφορία των γονιών τους. Μάλιστα. Το λοιπόν, και αυτά τα παιδιά όταν εμπήκα στο κύκλωμα, το λάθος ήταν ένα, που δεν ανέφεραν το θέμα τους ή σε οποιονδήποτε αστυνομικό έβρισκαν μπροστά τους ή σε οποιονδήποτε άλλο δικό τους άνθρωπο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Άνθρωπο. Που την άλλη πλευρά πρέπει να καταλάβουμε εμείς όλοι μας ότι εάν εγώ βλέπω το παιδί του γείτονα μου να ξυφτελίζεται σε ένα τέτοιο κύκλωμα και δεν μιλώ, αύριο θα είναι η σειρά ή του παιδιού μου ή του εγγονιού μου. Ξέρετε ποιο είναι, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση, ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ακούσαμε πριν, και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος σε όλες αυτές τις εκπομπές. Ακούσαμε πριν τη Μαρία να λέει: εγώ βγάζω πολλά λεφτά. Ποιος μου λέει εμένα δεν θα βγει το παιδί αύριο να πει: να, πώς βγαίνουν τα λεφτά. Ναι. Γιατί να μην το κάνω κι εγώ αυτό. Και σας προκαλώ, με συγχωρείτε, και σας προκαλώ εσάς, κύριε Ψημένο, να μου πείτε: εισπράττουν σε καθημερινή βάση τόσα λεφτά αυτά τα παιδιά αυτών των ηλικιών? Όχι. Είναι... Εισπράττουνε το πολύ 5 με 10 χιλιάδες δραχμές την ημέρα. 5 με 10 χιλιάδες δραχμές την ημέρα. Τα υπόλοιπα τα παίρνει ο σωματέμπορος. Τα ποσοστά των σωματεμπόρων τι ποσά αγγίζουν κατά την άποψή σας? Και ένα εκατομμύριο την ημέρα τουλάχιστον. Ένα εκατομμύριο την ημέρα. Μάλιστα. Αφορολόγητο, το οποίο γίνονται καταθέσεις σε τράπεζες και ξεπλένεται το χρήμα έτσι. Όμως, κυρία Ράγκιο, θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή η ελληνική κοινωνία έχει βασιστεί για πάρα πολλά χρόνια στην οικογένεια, δεν λέω ότι δεν πρέπει να εξετάζουμε το θεσμό της οικογένειας και τις νέες ανάγκες. Όμως μην μείνουμε μόνο εκεί. Σήμερα έχουμε ανάπτυξη της παιδικής πορνείας, διότι έχουμε ανάπτυξη μιας παιδικής εργασίας σε όλη την Ελλάδα και θα πρέπει εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σαν κοινωνία, σαν θεσμοί και πάνω απ' όλα σαν επιστήμονες. Και θα ήθελα να μου δώσετε κάποιο χρόνο, ίσως προς το τέλος, να πούμε 5 πράγματα για την κοινωνική πολιτική την οποία ίσως θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Κύριε Ράγιο, θα ήθελα να πω για την οικογένεια το εξής. Είναι πασίγνωστο σε όλους ότι στις χώρες ασιατικές και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης η ανέχεια έχει οδηγήσει τους ίδιους τους γονείς να πουλάνε τα παιδιά τους ή να τα δίνουν έναντι κάποιου μικρού αντιτίμου στους σωματέμπορους για να κάνουν, να τα μετατρέπουν σε πόρνες ή στην παιδεραστία να τα οδηγούν. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά. Άρα ξέρουμε ότι η οικογένεια παίζει ρόλο και προστατευτικό, έτσι, ή παίζει και το ρόλο της αυτόν το οποίο αναφέραμε προηγουμένως.
Ξέρουμε παράλληλα ότι κοινωνικές συνθήκες όπως αυτές οι φτώχειες έχουν και επηρεάζουν αποτελεσματικά την όλη κατάσταση. Τώρα, μιλάμε για την Ελλάδα. Μιλάμε για μια χώρα όπου η οικογένεια λειτουργεί. Αναφερόμαστε σε περιπτώσεις όπου στην εφηβεία ειδικότερα μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις όπου τα παιδιά θα φύγουν, θα χάσουν τον έλεγχό τους κτλ. Θα βγουν έξω και θα είναι τέλος πάντων ευάλωτα σε κάθε είδους εκμετάλλευση. Εκείνο λοιπόν πρέπει να πούμε όσον αφορά την οικογένεια είναι ότι έχει το ρόλο της, έχει την ευθύνη της και ακόμη περισσότερο για τη διαμόρφωση του παιδεραστή. Γιατί αυτό που δεν είπα μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ποιος είναι ο παιδεραστής. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος πηγαίνει με τα ανήλικα. Είναι σίγουρα μια προσωπικότητα η οποία δεν διακρίνεται για τη δυνατότητα ελέγχου των ορμών των επιθυμιών του που αφορούν τη σεξουαλικότητα. Και δυστυχώς δεν είναι ευδιάκριτος στον δρόμο. Δεν είναι ευδιάκριτος για τον εξής λόγο. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος αφομοιώνει θετικά τις ορμές του και τις επιθυμίες του και τις παρορμίες του, τις σεξουαλικές. Δηλαδή, δεν έχει κανένα ενδιασμό για τίποτα. Έχει όμως τη γνώση ότι αυτό τιμωρείται και προσπαθεί να το αποφύγει για να τιμωρηθεί. Αυτοί οι οποίοι έχουν τον έλεγχο των πράξεών τους. Πολλές φορές και ο Φρόιντ ο ίδιος το είπε, τους κατηγορούνται ότι είναι νευρωτικά άτομα. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχουμε τη διαστροφή, από την άλλη έχουμε την έβρωση. Στη μέση έχουμε τους οριακούς. Τους ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι παλεύουν, δεν τα καταφέρουν καλά, αλλά λόγω ενοχών οδηγούνται και στην τιμωρία, γιατί ο διαστροφέας δεν οδηγείται. Και ακόμη ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Ο διαστροφέας πολύ εύκολα μπορεί να φτάσει και στο έγκλημα. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, δεν ελέγχει ούτε τις ορμές του, ούτε τις επιθυμίες και τα ένστικτά του. Θα ήθελα, επιστρέφοντας και πριν ολοκληρώσει ο κύριος Ψημένος, να ρωτήσω τον κύριο Αλετρά ως ποιο βαθμό εξηγείται η αγωνία όσων γονιών ξέρουν ή ήξεραν, αλλά τρέμουν στη σκέψη να εκτεθούν στην κοινωνία. Διαφημίσεις και γυρίζουμε με αυτή την ερώτηση. Ένα τετραήμερο ταξίδι στην Πράγα, στην επωνομαζόμενη Βενετία της Ανατολής. Απολαύστε την τσέχικη φιλοξενία, στην απευθείας πτήση των τσέχικων αερογραμμών. Γνωρίστε από κοντά την πανέμορφη πόλη με τα καταπράσινα πάρκα και τις χίλιες εκκλησίες. Shell Tours, όλος ο κόσμος δικός σας. Shell Tours, Σόλωνο 45 στο Κολονάκι. Τηλέφωνα 3647 843 και 3642 861. Ως ποιο βαθμό, λοιπόν, κυρία Λέτρα, μπορούμε να δικαιολογήσουμε τους γονείς που σιωπούν για να μην υπάρξει το στίγμα? Γιατί μην ξεχνάμε και την ενδοοικογενειακή εκμετάλλευση παιδιών. Η μάνα το θείο, η μάνα τον πατέρα κλπ. Ο πατέρας την κόρη. Ο πατέρας την κόρη. Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ένα πράγμα, ότι υπάρχει αυτό το στίγμα το οποίο φοβάται η οικογένεια για το παιδί. Και μέχρι σε ένα σημείο δικαιολογείται. Αλλά υπάρχει και το πρόβλημα μέσα στην ίδια την οικογένεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, καλύπτουν το ίδιο το έγκλημα. Το υποθάλπουν, το ζεσταίνουν. Πιστεύω όμως ότι αν η οικογένεια είναι πιο οργανωμένη, είναι πιο δεμένη, είναι πιο ζεστή, τότε εύκολα μπορεί να το βγάλουν προς τα έξω το πρόβλημα και θα πρέπει να το βγάλουν προς τα έξω το πρόβλημα, διότι πιστεύω ότι το ίδιο το πρόβλημα αυτό τους ενώνει ακόμα πιο πολύ. Το μεγαλείο του γονιού να το πάρει και να σώσει το παιδί, να ζεστάνει το παιδί. Δεν ξέρουμε αν το σώζει έτσι όμως. Όχι, όταν το βγάζει προς τα έξω. Ναι. Για μένα, όταν το βγάζει προς τα έξω. Εκεί είναι το μεγαλείο του γονιού. Να το πει, να το συγχωρέσει, να το αγκαλιάσει και να το βοηθήσει. Μάλιστα. Αυτό, έτσι και πιστεύω. Αυτό συμφωνώ και εγώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Ότι ο μέχρι χθες υφυπουργός Υγείας, ο κ. Κοτσόνης, ζήτησε τη θανατική ποινή για όσους κακοποιούν μέχρι θανάτου παιδιά. Να, η κοινή ετοιμιγορία είναι η θάνατο. Να σας πω κάτι. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, με συγχωρείτε ένα λεπτό, αλλά θα συμφωνείτε, φαντάζομαι, ότι τα νομοθετικά μέτρα. Είναι τέτοια για την καταπολέμηση σεξουαλικής εκμετάλλευσης που είναι συχνά τελέσφορα. Ο άλλος είχε πάει, μετά από 2 χρόνια βγήκε γιατί έδειξε καλή διαγωγή. Με συγχωρείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Συνταγματικά λοιπόν είναι κατοχυρωμένα κάποια πράγματα. Αυτά λοιπόν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα πράγματα δίνουν κάποια δικαιώματα στον όποιον εγκληματία. Συμπεριλαμβανομένου λοιπόν και του παιδεραστού. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να φτάσουμε και να πούμε ότι σε αυτή την κατηγορία ή για αυτό το συγκεκριμένο αδίκημα μπορούμε να λάβουμε κάποια έκτακτα ή κάποια πρόσθετα μέτρα. Δεν κρίνεται αναγκαία την νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία αποτελεσματικότερης, αν θέλετε. Αποτελεσματικότερων μέτρων, ναι, αλλά τώρα για να πούμε ότι θα προλάβουμε το έγκλημα της παιδεραστίας θεσμοθετώντας την θανατική ποινή, θα σας έλεγα πως δεν είναι σαν μέτρο πρόληψης αυτό. Ας πάμε στη διαδικασία της πρόληψης με άλλα μέτρα που μπορεί να τα κάνει το κράτος, η κοινωνία, βεβαίως, η οικογένεια. Βεβαίως, ο κ. Μαγκάκης, εγώ επιμένω σε αυτό που είπα, η πρόληψη είναι η καταστολή μερικές φορές. Ναι. Αυτό λέω και εγώ. Ναι, αλλά σε διάφορες χώρες, όπως μερικές Ισλαμικές γνωστές, τη θανατική ποινή την έχουν και μάλιστα σε διαπόπερση. Ναι, αν πάρει τηλέφωνο χωρίς το φερετζέ και το κατεβάσεις κάτω. Ναι. Αυτά είναι οι άλλες ευθείες. Σκοτώνουν, τους θανατώνουν τους παιδεραστές και δημοσίως και τους λιθοβολούν κτλ. Αλλά δεν έχει εξαλειφθεί το φαινόμενο. Κυρία Ράγιου, μου επιτρέπετε. Η θανατική ποινή θα ήταν παραδειγματισμό και για τους υπολείπους. Ναι, και δεν θα το έξανα. Να δώσω την εικόνα την οποία θα πρέπει να θυμηθούμε.
Τότε με την παιδεραστία βγήκε μία εικόνα από το Μεξικό όπου τον κάψανε. Το είδαμε στην τηλεόραση όλοι. Το φαινόμενο όμως της παιδεραστίας, η παιδεραστία στο Μεξικό είναι αναπτυγμένη. Να ολοκληρώσουμε με εσάς. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να προτείνω ότι άμεσα μπορούν να υλοποιηθούν τα εξής. Πρώτον, να θεσμοθετηθούν οι προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών και της UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού που ήδη η ελληνική κυβέρνηση από το 1995 έχει υπογράψει. Δεύτερον, να υπάρχει κάποια υποστήριξη της οδηγίας ΣΕΟΚ ενάντια στην πορνογραφία και την παιδική εργασία. Τρίτον, να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής και περίθαλψης νέων μεταναστών αλλά και ανηλίκων παιδιών από την Αθήνα ή από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και πέμπτον, να θεσμοθετηθούν και να μπορέσουν να βοηθηθούν οι επιστήμονες και τα κέντρα εκείνα, όπως το παιδοψυχιατρικό τμήμα της Αγίας Σοφίας, ώστε να μπορέσουν οι ήδη προτάσεις που έχουν εκείνοι κρίνει ότι είναι πιο κατάλληλες, να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Οπότε νομίζω ότι το να συζητάμε τώρα, όπως ο κύριος Κοτσόνης, για τη θανατική ποινή είναι, θα το έλεγα, ίσως ένα ακραία πράγμα πολύ ακραίο και μάλιστα καμία χώρα στον κόσμο σήμερα, από το 1300 μέχρι σήμερα, δεν το έχει θεσμοθετήσει. Μάλιστα. Η ηθική κρίση που μαστίζει ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο και φυσικά και τη χώρα μας είναι δεδομένη. Όλα μπορούν να αγοραστούν, ακόμη και το σώμα ενός παιδιού. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Η εξεύρεση λύσεων στο αποτρόπαιο φαινόμενο της παιδεραστίας και της παιδικής πορνείας δεν είναι σίγουρα εύκολη διαδικασία. Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, θέλουμε να επισημάνουμε το σοβαρό κενό της νομοθεσίας που καλύπτει τους βιαστές των αθώων ψυχών, αλλά και το πέπλος οι οποίες που καλύπτει πολλές δραματικές καταστάσεις ακόμα και μέσα στους κόλπους της ελληνικής οικογένειας. Κυρίες και κύριοι, αύριο στο Κεντρί αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Είναι υπερτυχεροί της διπλανής πόρτας που χτυπάνε εδώ τη δική μας πόρτα, οι πολυεκατομμυριούχοι του Λότο, του Πρώτο, του Προπό. Οι άνθρωποι που από τη μία στιγμή στην άλλη είδαν τη ζωή να αλλάζει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, δεν ξέρετε γιατί. Οι υπερτυχεροί λοιπόν διηγούνται τις εμπειρίες τους πριν και μετά τα εκατομμύρια. Γεια σας.